Γκομής, πέρασε πολύ ωραία, έκανε το γύρισμα, απέκρουσε ο Μπρίκιτς. Μπήκε στην περιοχή, έκανε το σου, πήγαινε ευνηδιάσει, αλλά σε αυτή τη δεύτερη τελική προσπάθεια του Άρη, η μπάλα έφυγε έξω. Και τώρα από πλάγια ο ίδιος θα στείλει την σέντρα στην περιοχή. Έγινε κεφαλιά, μάχεται και ο Γκομής, δεν τα καταφέρνει. Σουτ πολύ καλό και στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη με τον Τζούλιους Σόκε. Η μπάλα και εδώ το δυνατό σουτ από τον Σόκε νωρίτερα. Η μεγάλη ευκαιρία του Άρη για να ανοίξει το σκορ. Σοφαρίζει, αν θέλετε, τις μεγάλες ευκαιρίες. Στο 21ο λεπτό η μεγαλύτερη ευκαιρία του στον αγώνα. Σόκε κέρδισε την παλάμα για πελά. Είναι στην περιοχή το γύρισμα, θα περάσει μπάλα από όλους. Μπράουν. Αυτός θα δοκιμάσει ακόμα ένα σουτ πάνω από την εστία. Ξακολουθεί να είναι κάτοχος ο παίκτης της Νεύτσι. Τώρα θα κάνει και το σουτ και θα στείλει την μπάλα μόλις έξω. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Ιουσούφ Λαουάλ. Γύρισε στο δεξί του η μπάλα. Προτιμά την πάσα. Σλόκαρ. Γκομής. Θα κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Μπρίκιτς. Η μπάλα καταλήγει στον Μαγιαπέλα. Ο Μπράουν νέο σουτ. Επιμένει ο Άρης. Ακόμα ένα σουτ άστοχο από τον Καζού. Στο 33ο λεπτό απειλεί η ομάδα μας. Ενώ ο Γκομής εδώ απείλησε για πρώτη φορά σήμερα ο ίδιος στο παιχνίδι. Κερδίζουν οι του Άρη με τον Μπρόρσον. Πολύ ωραία Σπόλιαριτς. Πάτησε ο Γκομής. Ο Σόκε μπήκε στην περιοχή. Έδωσε στον Σπόλιαριτς το γύρισμα. Γκολ ο Άρης, όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Καζού. Ευνηδιάστηκε. Δείτε τον Σόκε να γυρίζει στον Σπόλιαριτς αμέσως στο γύρισμα με δύναμη. Και ενώ το τέρμα δεν μπορεί ο Καζού να στείλει την μπάλα στα δίκτυα και να ανοίξει ο Άρης το σκορ. Μεγάλη φάση λοιπόν. Ο Έντι ήταν ο παίκτης που κέρδισε προσωρινά. Ο Άρης με τον Σλόκαρ θα δοκιμάσει, πέφτει και αποκρούει σταθερά. Βαίνει ο Γιαγκό. Τώρα θα πάρει μπάλα. Μαγιαπέλα. Το γύρισμα. Πέρασε η μπάλα από δύο παίκτες του Άρη. Ούτε και τώρα. Εδώ ξανά. Πώς περνάει η μπάλα και δεν την προλαβαίνει ο Σλόκαρ. Σπόλιαριτς. Γκομής. Μαγιαπέλα. Ανεβαίνει ο Καζού. Είναι ευκαιρία αυτή για τον Άρη. Ο Καζού γκολ! 1-0 ο Άρης. Στο 53ο λεπτό εξαργυρώνει την επιθετικότητά του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Καζού αυτή τη φορά θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Έκανε το δύσκολο, δεν έκανε νωρίτερα το εύκολο. Εδώ ξανά η πάσα από τον Σέντερφορ στον Μαγιαπέλα. Έρχεται ο Καζού και στέλνει την μπάλα με πλασέ να αναπαυτεί στην εστία του Ιβάν Μπρίκιτς, δίνοντας το προβάδισμα στον Άρη. Εξηλαιώθηκε, είχε χάσει νωρίτερα την μεγάλη ευκαιρία και με αυτό το άψογο πλασέ καταφέρνει να γράψει και ιστορία, γιατί είναι το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ στην ιστορία του Άρη. Τρεις συμπαίκτες του στην περιοχή. Θα δώσει στον Γκομής, είναι με πλάτη, προσπαθεί να γυρίσει, έκανε εξαιρετική ενέργεια στη συνέχεια το σούτ από τον Σλόκαρ. Ο Μαγιαπέλα πάει να τριμπλάρει, θα κρατήσει την μπάλα, ο Σπόλιαριτς θα κάνει το σούτ πάνω στον Μπρίκιτς. Βρέθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα στην αντίπαλη περιοχή ο Γκομής. Με το αριστερό θα στείλει την μπάλα μόλις έξω. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Γκομής. Πολύ ωραία ενέργεια. Έχω καταγράψει 6 φάσεις για τον Άρη. Καζού παίζει κοντά με τον Σπολιαρίτς. Σέντρα στην περιοχή. Γκολ! 2-0 ο Άρης. Γκολ από τον Γκομής. Πάνω που λέγαμε ότι κέρδισε τις εντυπώσεις. Στο 65ο λεπτό. Δεύτερο ευρωπαϊκό. Για την ομάδα του Άρη. Η δυνατή κεφαλιά. Επιτόπιο άλμα. Ούτε καν σηκώθηκε. Ήρθε στο κεφάλι του η μπάλα και την κάρφωσε στην εστία. Σημειώνοντας το 2-0 από κοντά στην αριστοτεχνική παλιά από τον Ματίας Πολιαρίτς. Ο Γκομής, ο Καζού, το γύρισμα δεν θα περάσει μπάλα. Φτάσει στον Μπράουν για να πετύχει το 3-0. Πηλέας, πολύ ωραία θα βρει τον Σπολιαρίτς στην περιοχή. Ψάχνει τρόπο να κάνει το σουτ, θα το κάνει πάνω από την εστία. Εδώ ξανά γυρίζει, σηκώνει το κεφάλι και στη συνέχεια κάνει το πλασέ. Μπάλα φεύγει λίγο πάνω από την εστία. Κέρδισε ο Γκομής, έδωσε στον Μπράουν. Θα κάνει το σουτ πάνω από την εστία. Έχει βάλει ο Κροάτης τη σφυρίχτρα στο στόμα. Ο Γκαζού, ο Γιαμπλόνσκι, ευκαιρία για το 3-0. Θα την χάσει. Πολύ μεγάλη φάση για τον Γιαμπλόνσκι. Για να δώσει την πρόκριση από σήμερα στον Άρη.